Καλημερίζω την κυρία Μαρία Νηράκη, η οποία είναι Γενική Γραμματέα της Παγκρίτιας Ένωσης Πτυχιούχων Αρχαιοφυλάκων. Και καλή εβδομάδα, κυρία Νηράκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Έτσι συνεχίζουν να είναι τα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση, διότι περιμέναμε η έγκριση των θέσεων που βρίσκεται ακόμα στο Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα. Τελείωσε η πρώτη εβδομάδα του Απρίλη, δεν έχει γίνει τίποτα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά, ότι ενδεχομένως να μπει και ο Μάιος και ακόμα να μην έχουν προσληφθεί οι συμβασιούχοι αρχαιοφύλακες και οι καθαριστές που απαιτούνται για να λειτουργήσει με διευρυμένο ωράριο το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Mm. Δηλαδή κλείνει το μεσημέρι και ξανανοίγει το απόγευμα? Όχι, ξεκινάει η βάρδια 8.30 και τελειώνει 3.30. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα όταν, κλειστό. Είναι κλειστό. Αυτή τη στιγμή όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα περιφερειακά μουσεία που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων λειτουργούν 8 το πρωί με 8 το βράδυ, με διευρυμένο ωράριο. Οι προσλήψεις έχουν ολοκληρωθεί από την 1η Απριλίου. Γνωρίζει το Υπουργείο τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρούνται. Φεβρουάριο μήνα γίνεται η έγκριση των θέσεων, Μάρτιο τρέχουν οι προκηρύξεις και 1η Απρίλη είναι όλοι στη θέση τους. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό με τα 5 μεγάλα μουσεία της χώρας που αποτελούν πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών κάθε χρόνο, είναι πολύ ανησυχητικό. Τώρα δεν ξέρω να σας απαντήσω. Και όταν μιλάνε για χρυσή χρονιά, όταν μιλούσαν εκείνοι για εξυγχρονισμό της μουσιακής πολιτικής, όταν προχωρούσαν στις όποιες αλλαγές, όταν φέτος μιλάνε, γιατί έτσι έπρεπε να το ξενικήσω, να το συνεχίσω ή να το πάω από την αρχή, για μια χρυσή χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με τα νούμερα, με τον τουρισμό, βλέπουμε για άλλη μια φορά και επιβεβαιώνεται εκείνο που λέμε οι περισσότεροι, κοίτα να δεις πόσο ευημερούν οι αριθμοί, αλλά κατά τα άλλα τα θέματα τρέχουν, τα προβλήματα τρέχουν. Ναι. Πώς θα καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες, πώς θα καλυφθούν ενδεχόμενα οι εκδρομές που κλείνουν με συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικό μουσείο ή ξένοι? Βλέπει ας πούμε κρουαζιέρα στο λιμάνι και όχι μόνο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, κάθε μέρα φτάνει κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο επισκέπτης του Απριλίου δεν έρχεται στη χώρα μας για τη θάλασσα. Έρχεται πρωτίστως για τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία. Φανταστείτε τι δυσφημιστικό να πηγαίνει σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, και να το βρίσκει κλειστό μετά τις 3.30. Και αν αλλάξει το πρόγραμμά του για να το επισκεφτεί, έκπληκτος ο επισκέπτης διαπιστώνει ότι οι μισές αίθουσες ήδη από τη χειμερινή περίοδο είναι κλειστές και εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές. Mm. Τώρα το ζητούμενο είναι τι γίνεται από εδώ και κάτω. Αυτό είναι, γιατί εσείς μπορεί να λέτε αν ακούει κανείς και να ρωτάτε, αλλά ζητούμενο είναι ότι στην πράξη πρέπει το πράγμα να τρέξει και να κυλήσει πολύ πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω τι κάνετε από τη δική σας την πλευρά, δηλαδή σε τι στάση κρατάτε, τι κινήσεις κάνετε, κυρία Νηράκη. Αρχικά θέλαμε να κοινοποιηθεί στους συμπολίτες μας, διότι καταλαβαίναμε ότι δεν το γνώριζαν, γι' αυτό και προχωρήσαμε στο δελτίο τύπου διαμαρτυρία, ώστε να κοινοποιηθεί ως γεγονός, και εάν δεν τρέξουν οι προκηρύξεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα προβούμε και σε πιο έμπρακτες μορφές διαμαρτυρίας, όπως είναι οι παραστάσεις διαμαρτυρίας μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μάλιστα. Αλλά κάτι που δεν είναι και καλύτερη δυνατή εικόνα αυτή την ώρα, αλλά λέτε μονόδρομος είναι από την άλλη. Σκεφτόμαστε ότι ναι, ήδη είναι δυσφημιστικό για τον επισκέπτη να βλέπει το μουσείο κλειστό. Φανταστείτε να δει και παραστάσεις διαμαρτυρίας μπροστά από το μουσείο. Δυστυχώς δεν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για να προχωρήσει όλο αυτό. Η ίδια η Υπουργός, όταν είχε κατέβει αρχές Μαρτίου στο Ηράκλειο, είχε ενημερωθεί για αυτό. Το γνώριζε, είχε υποσχεθεί ότι θα μεσολαβούσε για να επισπευθούν οι διαδικασίες, αλλά ένα μήνα μετά βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν ένα μήνα πριν. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους αρχαιολογικούς χώρους, επειδή φαίνεται ότι έχουν μια άλλη δυναμική και εκείνη, σε ό,τι έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα, το ακούσατε να το αναφέρω στην αρχή, τα πράγματα είναι καλύτερα?
Βεβαίως. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα περιφερειακά μουσεία ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, η οποία στον χρόνο που έπρεπε προχώρησε στην έκδοση των προκηρύξεων και των προσλήψεων. Από 1η Απριλίου όλοι οι συμβασιούχοι αρχαιοφύλακες και καθαριστές βρίσκονται στα πόστα τους και καλύπτουν το διευρυμένο ωράριο όλων αυτών των χώρων. Μάλιστα. Τουλάχιστον εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τουλάχιστον με τα μουσεία, γιατί εκεί είναι που λέτε ότι παρουσιάζεται το μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως. Να πω ότι τα 5 μεγάλα μουσεία αντιμετωπίζουν και πολύ μεγάλο θέμα με την καθαριότητα. Το δικό μας μουσείο από την αρχή του χρόνου δεν έχει και συνεργείο καθαρισμού, ιδιωτικό ή συμβασιούχους καθαριστές. Καταλαβαίνετε πώς γιγαντώνονται τα προβλήματα σταδιακά. Και πώς γίνεται η καθαριότητα? Με τη φιλότιμη προσπάθεια των λοιπόν εργαζομένων. Μάλιστα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εκείνοι που πρέπει να ακούσουν, ας ακούσουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ας ακούσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί δεν πάει διαφορετικά το πράγμα. Κυρία Νυράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε να προβάλλουμε το θέμα που μας απασχολεί. Αυτό που είπατε κυρίως, να το γνωρίζει ο κόσμος για το τι γίνεται. Αυτό είναι το ζητούμενο για εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.